Σε νέα συμπληρωματική δειγματοληψία από το ιδιωτικό οικόπεδο που μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώματα αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, προχωρούν οι οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών. Δυστυχώς πάμε για νέα συμπληρωματική δειγματοληψία. Όπως είχαμε πει και από τις προηγούμενες μέρες, δεν έγιναν σωστά οι δειγματοληψίες και σε αριθμό αλλά και με τον τρόπο που γίνανε. Σήμερα συμμετέχει ένα ελαφρού τύπου μηχάνημα για να βοηθήσει να πάρθουν τα δείγματα. Έχει χαρτογραφηθεί περαιτέρω χώρος που έχουν βρεθεί συντρίμμια, ούτως ώστε να πάρθουν πρώτα τα δείγματα από το χημείο του κράτους και μετέπειτα να επέμβει η ειδική ομάδα Ανούμπης για να μπορέσει να βρει οτιδήποτε βιολογικό υλικό ή κομμάτια από τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών. Μέχρι τώρα, από αυτά που μας έφερε και ο εφέτης ανακριτής, είναι ότι έχουν βρεθεί αρκετά κομμάτια από τις αμαξοστοιχίες, κάποια δυναμό, κάποια μικρά εξαρτήματα. Όπως λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, οι ίδιοι αναμένουν τα αποτελέσματα της πρώτης δειγματοληψίας από το χημείο του κράτους, ενώ έχουν καταδειχθεί και άλλα σημεία στα οποία βρέθηκαν συντρίμμια. Το χημείο πήρε τα δείγματα που έπρεπε να πάρει. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα όσον αφορά την πρώτη δειγματοληψία. Επειδή βρεθήκαν όμως και άλλα αναχώματα τα οποία δεν είχαν καταδείξει οι άνθρωποι όπως έπρεπε. Τώρα, λόγω πέρας του χρόνου, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, δεν το γνωρίζω αυτό. Η ομάδα όταν έκοψε τα χορτάρια, οι Ανούμπης όταν κόψαν τα χορτάρια για να μπορέσουν να χαρτογραφήσουν το χώρο, είδαν ότι και σε κάποια άλλα λοφάκια υπάρχουν συντρίμμια και από τη στιγμή που καταδείχτηκαν αυτά στον εφέτη ανακριτή πόσα ήταν και σε ποιο σημείο ήταν, ορίστηκε συμπληρωματική δειγματοληψία για να είμαστε καλυμμένοι εφ' όλης της ύλης. Το σημαντικό, όπως τονίζει, είναι να βρεθούν ίχνη από το 57ο άτομο, καθώς η παράνομη μεταφορά των χωμάτων δεν επέτρεψε την ταυτοποίησή του. Το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να βρεθεί το 57ο άτομο και ό,τι βέβαια υπήρχαν από τη συγκρούση και μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Ξαναλέω, παρανόμως μεταφέρθηκαν εδώ και όλοι είναι υπεύθυνοι επ' αυτού. Και οι μεταφορείς και αυτοί που δώσαν την εντολή και αυτοί που ήταν παρόντες στο σημείο, ακόμα και δικαστική λειτουργή και πραγματογνώμονες που δεν θα έπρεπε να κουνηθεί τίποτε από εκεί. Ο ίδιος εγκαλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Φλωρίδη, να τοποθετηθεί και να δώσει επιτέλους εξηγήσεις. Τι ακριβώς έχει γίνει? Περιφρούρησαν το χώρο? Ακολουθήσαν τους κανόνες ποινικής δικονομίας? Βάλανε την ομάδα Ανούμπης από την πρώτη ώρα που έκανε το κάλεσμα για να μπορέσει να βοηθήσει και να μην έχουμε αυτά τα έκτροπα μετά από 14 μήνες? Τι από αυτά έγιναν? Να σας απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης. Ποιους κανόνες λοιπόν ακολούθησαν? Ποια νομολογία, ποια νομοτέλεια έγινε για να μπορέσει να ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει μπάζωμα? Να μας πει τους κανόνες. Να σημειωθεί ότι οι έρευνες στα χώματα έχουν ξεκινήσει κατόπιν παραγγελίας του ειδικού εφέτη ανακριτή Λάρισα, στις οποίες μάλιστα συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.